Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιικής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, σε μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκπομπή σήμερα, και αυτό με αφορμή την είδηση που διαβάσαμε και μάθαμε όλοι χθες, την είδηση της κοιμήσεως του γέροντος Νεκταρίου Βιτάλη και της εξοδίου, της τελέσεως εξοδίου ακολουθίας σήμερα το πρωί στην Καμάριζα, το μεσημέρι συγκεκριμένα στις 12. Αν θυμάστε και στο παρελθόν έχουμε μεταδώσει μια συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό γέροντα Νεκτάριο Βιτάλη. Εάν έχουμε χρόνο σήμερα θα ακούσουμε κάποια σημεία από αυτή την συζήτηση, και λέω το εάν έχουμε χρόνο διότι είπαμε να φωνάξουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει στο μακαριστό γέροντα πάρα πολύ κοντά, πολλά χρόνια, πολλές ώρες της ημέρας, μάλιστα την χάνει να είναι και ο βιογράφος του, και έχει καταγράψει αρκετά και σημαντικά σε ένα βιβλίο που τυκλοφορείται, ο γέροντας Νεκτάριος. Κοντά μας σε λίγο ο συγγραφέας, θεολόγος, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο κύριος Μανώλης Μελινός, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ξέρει πάρα πολλές λεπτομέρειες να μας μεταφέρει για την ζωή του μακαριστού γέροντος. Ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας τούτες τις ώρες είναι το email info@papakipiradio.com. Κοντά μας λοιπόν στο ραδιοθάλαμο της Πειραιικής Εκκλησίας ο κύριος Μανώλης Μελινός. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Δαντήλη. Σε μια δύσκολη και συγκινητική μέρα, έτσι, φορτισμένη. Όπως το λέτε ακριβώς, χαιρετίζω και τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες της Πειραιικής Εκκλησίας. Χαιρετίζω και την νέα ώρα της εκπομπής σας. Και εύχομαι να έχει η επίσκεψη μεγάλη επισκεψιμότητα. Αμήν. Πάντα προς δόξα Θεού. Πάντοτε. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο, να ξεκινήσουμε ανάποδα από τα σημερινά. Σήμερα που εψάλλει η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού γέροντα στην Καμάριζα. Ήτανε το πλήθος συγκλονισμένο, δακρύβρεκτη η οφθαλμή όλων. Υπήρχε το αδιαχώρητο εντός του περικαλούς προσκυνηματικού ναού του Αγίου Νεκταρίου και εκτός στον γνωστό αύλιο χώρο. Μικροί, μεγάλοι, μωρά, παιδιά, με συνεκλώνησαν παιδάκια τα οποία τα σήκωναν οι γονείς για να ασπαστούν τον γέροντα στο φέρετρο, και με το χεράκι τους, το παιδικό χεράκι των 3, 4, 5 χρονών, χάιδευαν το μέτωπο του γέροντα, του παππού. Με συνεκλώνησε αυτή η εικόνα. Αρχιερείς, να σας αναφέρω, εκτός από τον κυριάρχη, Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβριωτικής, κύριο Νικόλα, ο οποίος και μίλησε εμπνευσμένα, είτε ο Σεπτός Ποιμενάρχης της κατά Πειραιά Εκκλησίας, ο Σεβασμιώτος κύριος Σεραφείμ, είτε επίσης ο Σεβασμιώτος κύριος Άνθιμος, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, και οι θεοφιλέστατοι επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κύριος Προκόπιος και Σαλώνων κύριος Αντώνιος. Δεκάδες ιερομονάχων, πρεσβυτέρων, μοναχών και μοναζουσών. Κατά κυριολεξίαν ή το πάνδημη αυτή η εξόδιος ακολουθία, αν μπορώ να το πω έτσι ποιητικά, παύλα δημοσιογραφικά, εγενέ επάσε, ακούμπησαν πάνω στο φέρετρο του γέροντος και πήραν την ευχή του.
πολλοί μου έλεγαν, θυμάμαι εκεί, επειδή γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Γέροντα 33 χρόνια, 33 ολόκληρα χρόνια, και επειδή με αξίωσε ο Θεός να είμαι ο βιογράφος του, να έχω ζήσει εκ των έσω πάμπολα στοιχεία και σημεία. Μου έλεγαν λοιπόν πολλοί, τον χάσαμε κύριε Μελινέ τον Γέροντα, και τους έλεγα όχι, δεν τον χάσαμε. Ο Γέροντας ανεχώρησε τοπικός, αλλά όχι τροπικός. Τροπικός είναι κοντά μας και θα είναι κοντά μας με τις δεήσεις του, τις θεοποιθείς, με τις κεσίες του, με τις προσευχές του. Ο Γέροντας Νεκτάριος, ο οποίος ήταν πάντοτε γλυκής, απλούς, πατήρ, κατά κυριολεξίαν, με αυτή τη διάθεση την πατρική, αδελφός, συνάνθρωπος, με ό,τι σημαίνει η λέξη. Ο Γέροντας Νεκτάριος, ο παρηγορητής, έβλεπα συνεχώς να προσέρχονται στον προσκυνηματικό ναό πάμπολοι άνθρωποι από όλα τα σημεία της γης. Έχω γίνει μάρτης πολλών τέτοιων προσκυνηματικών επισκέψεων. Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία, από διάφορα σημεία. Και ο Γέροντας χαιρόταν να λέει ότι όσο μου δίνει ο Θεός χρόνο, εκεί θα είμαι πίσω από την πόρτα του ναού με το ταπεινό πετραχυλάκι μου, σας χρησιμοποιώ ακριβώς τις εκφράσεις του, να σκουπίζω με αυτό τα δάκρυα των ανθρώπων. Πάντοτε, στην κυριολεξία πάντοτε, έκλαιε μετά των κλαιόντων. Πάντοτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος να εκμυστηρευτεί στον Γέροντα κάτι και να μην απαθείς να τον ακούσει. Έτσι, ψύχρεμα, όπως λέμε τώρα. Όχι. Πάντοτε έκλαιε. Πάντοτε έτρεχαν τα μάτια του κρουνιδών. Πάντοτε. Έπαιρνε τον κάθε άνθρωπο και πήγαιναν στο μαρμάρινο εικονοστάσι του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο έφτιαξε για την ακρίβεια την εικόνα του, την ασήμωσε όπως λέμε, έβαλε το κάμισο, το ασημένιο μπροστά, όταν θεραπεύθηκε από τον καρκίνο, από τον Άγιο Νεκτάριο, το 1980, 2 Ιουνίου. 26 Μαρτίου εμφανίστηκε ο Άγιος στο προσκύνημα και 2 Ιουνίου τον πήγαν τον Γέροντα στον Άγιο Σάββα, στον αντικαρκινικό των Αθηνών, και εφάνει περίτρανα το μεγάλο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Τότε λοιπόν έκανε την εικόνα αυτή που σας είπα. Εκεί πήγαινε τους πάντες και γονάτιζε μαζί τους, έλεγε τους ύμνους του, έλεγε τις αυτοσχέδιες προσευχές του, κλαίοντας. Εμείς φυσικά κλαίαμε περισσότερο και πιστεύω ότι εκείνη την ώρα έκαμπτε τον Άγιο και εκείνος με τη σειρά του μεσίτευε στον θρόνο του Θεού. Ο Γέροντας έβαζε τα πράγματα στη σειρά τους πάντοτε. Τα θαύματα, έλεγε, τα τελείω ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Νεκταρίου και τις δικές μας προσευχές προς τον Άγιο, ιεραρχικά δηλαδή. Έχω γίνει αυτόπτης μάρτυρας και αυτίκος, το είπα και προηγουμένως, χιλιάδων κυριολεκτικώς τέτοιων καταστάσεων, πολλές από τις οποίες έχω καταγεγραμμένες στο βιβλίο του Γέροντος, το οποίο μου είχε αναθέσει τη συγγραφή του ο μακαριστός πρώτος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής Κυρός Αγαθόνικος, ούτως ώστε να έχουν ένα στοιχείο πολύ αναφοράς, πολύ δύο λάμδα ομικρον γιώτα, και να πηγαίνουν εκεί να βλέπουν τον Γέροντα, να βλέπουν το ζωντανό θαύμα του Θεού και να αρείονται, να αντλούν δύναμη.
Από υπακοή λοιπόν τότε στον μακαριστό Μητροπολίτη Αγαθόνικο, προέβαινε στη σύνταξη του βιβλίου αυτού, και εν συνεχεία είχα επιστολές παλαιά, τηλεφωνήματα, τα τελευταία χρόνια email, από όλα τα σημεία της γης που μου έλεγαν προσωπικές περιπτώσεις. Ακόμη και σήμερα, μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και της Εξοδίου Ακολουθίας, με πλησίασαν καταρχήν τρεις κληρικοί και μου αφηγήθηκαν προσωπικά βιώματα, και μοναχές και λαϊκοί αδελφοί, για να μπουν σε μια επανέκδοση του βιβλίου. Ο γέροντας είπε προηγουμένως, μεταξύ άλλων, ότι το παρηγορητής, μιλίχιος. Ήταν, κύριε Δαντήλη και φίλες και φίλοι, παιδί με τα παιδιά, μεγάλους με τους μεγάλους και γέρον με τους γέροντες. Μπορούμε να τον πούμε, είναι μια έκφραση δόκιμη στον θεολογικό χώρο, παιδαριογέρον. Ήταν με παιδικό φρόνημα, έτσι, και σύνεση και σοφία και διάκριση γέροντος. Εκοιμήθη 8 Φεβρουαρίου του 2018 σε ηλικία 88 ετών, το 30 ήταν γεννηθής, 11 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, σε δύο ημέρες, τρεις ημέρες, ήταν η επέτειος των γενεθλίων του. Ο γέροντας πρεσβεύει για μας στο Επουράνιο Θυσιαστήριο μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο, κοντά στον μεγάλον αρχιερέα Χριστόν, στον οποίον ό,τι είχε και δεν είχε το αφιέρωσε. Σε αυτό το σημείο, μια και είπα ότι ό,τι είχε και δεν είχε το αφιέρωσε, και μια και ο σεπτός ποιμενάρχης της περιοχής, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, κύριος Νικόλαος, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερος τον γέροντα, όπως και όλοι άλλωστε, με ετοίμησε προσωπικώς, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από την Πνευματική Διαθήκη του Γέροντος, η οποία φιλοξενείται στο βιβλίο «Ο Γέροντας Νεκτάριος», ανέδεσε στον Άγιο Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Μεσογείας και Λαβριωτικής, στον Αρχιμανδρίτη κύριο Ιερόθεο, και διάβασε την Πνευματική Διαθήκη του Γέροντος, η οποία έχει ως εξής: «Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω περιπόθητα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αξίωσαν την μηδαμινότητά μου να ανέλθει σε περίοπτες θέσεις πνευματικής ευθύνης. Ανίσχυρη η όμη μου για το μεγάλο αυτό βάρος. Ισχυροτάτη όμως η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Εκφράζω προσκυνητός την ευγνωμοσύνη μου εις τον πανικτήρμονα εν τριάδι Θεών για τις πολλές και ποικίλες ευλογίες του στο ανάξιο πρόσωπό μου. Την ευγνωμοσύνη μου επίσης καταθέτω στην υπεραγίαν Θεοτόκον, εις όλους τους Αγίους, ιδιαιτέρως δε εις τον Άγιο Νεκτάριο, τον Προστάτη, τον Ιατρό, τον Μεσίτη, τον Έφορο και μεγάλο γέροντά μου, για τις απειράριθμες ευεργεσίες του. Χάριτες επίσης», συνεχίζει ο γέροντας Νεκτάριος στην Πνευματική Διαθήκη του, την οποία φιλοξενούμε στο βιβλίο, το ομώνυμο βιβλίο «Ο γέροντας Νεκτάριος», «χάριτες επίσης ομολογώ σε όλους τους κατά καιρούς πνευματικούς μου χειραγωγούς, με κορυφαίο τον ποιμενάρχη και πατέρα μου κύριο Αγαθόνικον». Είχε γράψει από τότε την Πνευματική Διαθήκη του. «Ετούμενος την συγγνώμη μου για τα υγικά ατοπήματά μου, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους τα πνευματικά τέκνα μου, τους κληρικούς και μοναχούς που συναπαρτίζουν την αδελφότητα της Ιεράς Μονής μας Αγίου Αθανασίου στον Κουβαρά, τους λοιπούς κληρικούς οι οποίοι εξομολογούνται στο επιτραχύλιον εμού του Αναξίου,
αλλά και τις εκατοντάδες των λαϊκών οι οποίοι επέλεξαν την δική μου πνευματική πατρότητα καθώς και τους κατά σάρκα συγγενείς μου. Πολυτρόπως με ανέψυξαν και με αναψύχουν. Εις όλα τα πνευματικά τέκνα μου εκφράζω την ευαρέσκειά μου και τώρα που με την ανοχή του Θεού βρίσκομαι ανάμεσά τους, τους εύχομαι πατρικώς. Αλλά και όταν κρίνει ο Κύριος ότι κάπως μειώθηκαν οι αμαρτίες μου και με καλέσει, η εγκάρδια ευχή μου θα είναι μαζί τους. Επιθυμώ να προσπαθούν πάντοτε να τηρούν όσα με τον φωτισμό του Θεού λέμε στο επιτραχύλιον και να μην ατονίσει ο ζήλος τους για την μυστηριακή ζωή. Να μην σταματήσουν ούτε προς στιγμή να είναι συνειδητοί χριστιανοί και οι μεν κληρικοί να προσφέρουν και τον εαυτό τους ακόμη για την σωτηρία ψυχών υπερών Χριστός απέθανε. Οι δε λαϊκοί να φροντίζουν ανίστακτα για την πνευματική προκοπή των ιδίων και των οικείων τους. Πολλά από τα πνευματικά μου τέκνα γνωρίζοντας τον αταλάντευτο προσανατολισμό και την νοσταλγία μου για την μέλουσαν πόλην, έλαβαν την πρωτοβουλία και συνέβαλαν εγκαίρως εις την κατασκευή τάφου εις το ισόγειο του κοδονοστασίου του προσκυνήματος, όπου, όταν θελήσει ο Κύριος, θα αναπαυθεί το ταλαιπωρημένο σαρκείον μου. Με συνεκίνησε και με χαροποίησε η πρωτοβουλία τους. Όχι τόσο διότι αποκτώ δια πρώτη και ασφαλώς τελευταία φορά ιδιόκτητη στέγη, αλλά διότι βλέπω ότι οι κόπηκε οι προσπάθειές μου να αποκτήσουν μνήμη θανάτου και να στρέψουν το βλέμμα της ψυχής προς την αληθινή ζωή, μη παραθεωρώντας ασφαλώς και αυτήν καρποφορούν. Δόξα τω Θεώ. Μία μικρή παρένθεση θα κάνω, φίλες και φίλοι, αγαπητέ μου κύριε Δαντήλη, λέγοντας ότι ο γέροντας, μια και ανέφερε με τον τρόπο αυτό τον εύθυμο ότι θα είναι η μοναδική, η πρώτη και τελευταία ιδιόκτητη στέγη, ο τάφος του δηλαδή, ποτέ του δεν είχε κάτι δικό του. Είχε φτιάξει απέναντι από το προσκύνημα ένα όμορφο οίκημα, ένα πρεσβυτέριο, το οποίο από κάτω μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει και περισσότερους ανθρώπους. Πάρα πολύ όμορφο, ζεστό, σύγχρονο. Δεν έμεινε ούτε μία ώρα εκεί. Φρόντισε να μένει σε ένα κελάκι ταπεινό, δίπλα από το προσκύνημα, στο ενίκιο, μέχρι την ώρα που εξεδίμησε, Κύριε. Το οποίο κελάκι ήταν απέριτο, περισσότερο με αποθήκη έμοιαζε μέσα, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Μεσογείας στον εμπνευσμένο λόγο του. Του είχαν πει τόσες και τόσες φορές ο Σεβασμιότατος και άλλοι επιτελείς της Μητροπόλεως Γέροντα, αφήστε να σας το φρεσκάρουμε λίγο, να το βάψουμε τουλάχιστον, να το συμμαζέψουμε, να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο. Όχι, σας ευχαριστώ. Έτσι θέλω να είναι, μου αρκεί αυτό. Και είπε ο Σεβασμιότατος σήμερα συγκινημένος, λέει, αυτό ήταν πολύ καλό για τον Γέροντα, ο οποίος είχε αυτή την αίσθηση της ξενιτίας. Δεν τον ενδιέφεραν τα παλιά του, τα ράσα, τα τριμμένα, τα πολυκερισμένα, τα παπούτσια τα παλιά, σχισμένα τα ράσα του. Δεν τον ενδιέφεραν. Το σπιτάκι αυτό το ταπεινό, το ενίκιο, σας λέω, στο ενίκιο που ζούσε καθόλου. Και είπε ο Δεσπότης, αυτό ήταν για τον Γέροντα μια μεγάλη αρετή. Για μας όμως, μπορούσε κάποιος να πει ότι, μα επιτέλους δεν τον περιποιούνται. Δεν ήθελε που δεν είναι ο Γέροντας. Δεν ήθελε που δεν είναι. Ο Γέροντας ζούσε την ατμόσφαιρα της ερήμου. Ζούσε τα καρούλια τα δικά του, τα γιορίτικα καρούλια. Ζούσε στα βράχια, ας ήταν μέσα στην Κωμόπολη του Αγίου Κωνσταντίνου ή παλαιότερα, όπως λέγονταν, της Καμαρίζης. Αισθανόταν ότι ήταν εκεί και δεν ήταν εκεί. Ήταν τοπικός εκεί, αλλά τροπικός ή το ουρανοπολίτης ο Γέροντας. Πόσες φορές θυμάμαι, πριν προχωρήσω και ολοκληρώσω την πνευματική διαθήκη του Γέροντος, την οποία με συγκίνησε, σας διαβάζω από το βιβλίο «Ο Γέροντας Νεκτάριος». Πόσες φορές θυμάμαι αργά, Κυριακές, που ήμουν κοντά του, όλη μέρα, από φυλακής πρωίες μέχρι, κυριολεκτικά, μέχρι νυχτός. Κλείναμε τον ναό, κλείδωνε τον ναό ο Γέροντας, και κατευθυνόμασταν προς το κελί του. Να τον πάω εκεί, να τον συνοδεύσω, να μπει μέσα, να πάρω την ευχή του, να με ευλογήσει, να πει πάντα ένα αστείο για να με ξεκουράσει
από τις πολλές ώρες και να φύγω εν συνεχεία. Θυμάμαι κοντά στεκόταν πολλές φορές τα 2-3 σκαλάκια που είχε εκεί απ' έξω, το κελάκι του. Επαναλαμβάνω, με ενίκιο. Και μου έλεγε, τι ωραία περάσαμε σήμερα με τόσο κόσμο. Χαιρόταν να έχει πολλούς κοντά του, γιατί είχε, ήταν 17 αδέρφια ο γέροντας και δύο γονείς 19. Ήταν μαθημένος με πολλά άτομα, αν και ήταν μοναχός και εν συνεχεία ιερομόναχος. Μου έλεγε λοιπόν, τι ωραία περάσαμε σήμερα με τόσο κόσμο. Τώρα τι γίνεται. Στεναχωριόταν που έφευγε ο κόσμος. Ήθελε τον κόσμο κοντά του. Έλεγε, θυμάμαι, αυτή είναι η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, αυτή είναι. Συνεχίζω για να ολοκληρώσω την πνευματική διαθήκη του. Με συγκινεί βαθύτατα τα μέγιστα το γεγονός ότι θα ενταφιαστώ εις την βάση του κοδωνοστασίου, έλεγε ο γέροντας, ούτως ώστε να βρίσκομαι κοντά εις το σημείο της συναντήσεώς μου μετά του προστάτου μου Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος, συγκαταβαίνοντας εις την αμαρτωλότητά μου, επεσκέφθη τον προσκυνηματικόν αυτό χώρο και με θεράπευσε το 1980. Ακριβώς από κάτω ενεφανίστηκε ο Άγιος Νεκτάριος, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε. Τηρώντας ως ιερή παρακαταθήκη την ευεργεσία αυτήν, δεν έπαυσα και δεν θα πάυσω να δέω με νυχθημερών για την πνευματική και σωματική υγεία όλων. Δωρεάν έλαβα, δωρεάν δίδω. Για τούτο, όταν έλθει η ευλογημένη ώρα, ο Κύριος γνωρίζει πότε, ενώ εμείς οφείλουμε συνεχώς να προετοιμαζόμαστε, δεν θα ευρεθεί ούτε επίσημη, ούτε ανεπίσημη για υλικά στοιχεία διαθήκη μου. Απλούστατα, διότι δεν είχα, δεν έχω και δεν θα έχω ως το τέλος, με την βοήθεια του Θεού, υλικά αγαθά. Ας μου επιτραπεί σε αυτό το σημείο να πω ότι παλαιότερα την δραχμή, τώρα το κάθε λεπτό νεκάστου ευρώ της μιας ημέρας, προϊόν φιλανθρώπων, αισθημάτων των πιστών κλπ, δεν έβλεπε, δεν βλέπει η επομένη. Τα έδιδε όλα. Ευνόητον είναι ότι δεν θα προσθέσω ούτε μία λέξη εδώ, ο Κύριος γνωρίζει. Διαθήκη μου, συνεχίζει ο γέροντας, ας θεωρηθεί το αναχείρας βιβλίων, εις το οποίο αποτυπώνεται η ανηφορική ζωή μου, οι αγώνες και αγωνίες μου, οι θέσεις και διαθέσεις μου, με εκπροσωπεί και με εκφράζει πλήρως. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου και ευλογώ πατρικώς των λίαν αγαπητών μου κύριων Εμμανουήλ Μελινών, διόλα όσα έπραξε, συγγνώμη που το διαβάζω, αλλά είναι το κείμενο του γέροντα, και συνεχώς πράττει δια το ανάξιο πρόσωπό μου και δια το ιερό προσκύνημά μας κατά καιρούς. Πάντοτε θα εύχομαι όπως ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου τον ενισχύει εν παντί τόσον εκείνον προσωπικώς όσον και την εκλεκτήν οικογένειά του. Επιθυμώ, καταλήγει ο γέροντας στην πνευματική διαθήκη του, η διάδοχή μου και εις το προσκύνημα και εις την μονή, εκτός από το ποιμαντικό και αγιαστικό έργο, να φροντίζουν συνεχώς και το φιλανθρωπικό. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Εγώ, αν ο Θεός φανεί ήλαιος εις την ουτιδανότητά μου, θα εύχομαι και θα προσεύχομαι για όλους και η ψυχή μου θα σκυρτά, καθώς ανάβοντας ένα κεράκι στον τάφο μου, κάτω από τις γλυκύφθονγκες καμπάνες, θα εύχονται υπεραναπαύσεως του πνευματικού των πατρός. Και καταλήγει ο γέροντας, ήθε ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Νεκταρίου και πάντων των Αγίων να μας ευλογεί όλους και να μας αξιώσει και εις τους ουρανούς μαζί να ευρεθούμε εκ δεξιών του θρόνου της δόξης του. Αμήν. Και το υπογράφει το κείμενο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Βιτάλης. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική διαθήκη, έτσι όπως μας την διαβάσατε και τα όσα από την αρχή της εκπομπής μας έχετε πει, κύριε Μελινέ, με βαθιά συγκίνηση οφείλω να πω. Θα ήθελα να μείνουμε όμως σε αυτά τα στοιχεία ή τα σημεία, μερικά από αυτά τα σημεία, έτσι όπως το είπατε και εσείς νωρίτερα. Δεν θα ξεχάσω όταν είχαμε πάει να ηχογραφήσουμε αυτή την συζήτηση, αυτό που είπατε καταρχάς για το κελάκι του, για το δωμάτιο. Το απέριτο. Το λιτό και απέριτο είναι πλούσιες λέξεις. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Δαμπηλή. Για να περιγράψουμε. Έβγε. Άριστα το θέσατε. Έτσι. Αυτό που τουλάχιστον εγώ αντίκρισα.
Μπήκαμε μέσα σε ένα μικρό χώρο, σε ένα μικρό σπίτι, να το πω έτσι. Απέναντι ήταν η κουζίνα και αριστερά το δωμάτιο του γέροντα, που μου έκανε εντύπωση το εξής. Έμπαινες μέσα, ο γέροντας ήταν στο κρεβατάκι του με το πετραχύλι του, παντού εικόνες, παντού πολύ εικόνες. Σωστά. Η ταπιτσαρία του ήταν εικόνες. Παντού, παντού, έτσι, παντού, παντού. Έτσι. Στους τοίχους, στο κρεβάτι, έτσι, στο σκεφαλό του, παντού, παντού εικόνες. Πολύ σωστά. Έχω δει την αίσθηση, χωρίς να το ξέρω αυτό, εσείς ίσως μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε, ότι όποιος έφευγε, δεν έφευγε χωρίς να έχει μια εικόνα στο χέρι του. Σωστό και αυτό, κύριε Ταγκλή, είναι όπως το λέτε. Είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, και η συζήτηση μαζί του ήταν πραγματικά πνευματική απόλαυση. Θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί σήμερα δεν νομίζω να προλάβουμε να ακούσουμε την συζήτηση που είχαμε, θα την ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να επιβεβαιωθούν τα όσα λέμε. Θέλω, αν έχετε έτσι φρέσκο στο νου σας, να μας περιγράψετε λίγο αυτή την μεγάλη Παρασκευή που συχνά μας έλεγε. Μια μεγάλη Παρασκευή κατά την οποία αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Απεβίωση, κύριε Δαντιλή. Ναι. Προτριετίας ακριβώς. Εσείς ξέρετε και τις λεπτομέρειες του γεγονότος. Προτριετίας ακριβώς. Και μάλιστα αυτό συνέβη, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ευχαριστώ και γι' αυτό, μεταξύ των πολλών άλλων. Συνέβη την μεγάλη Παρασκευή το πρωί του 2015. Και το φιλοξενώ στη σελίδα 222 του βιβλίου «Ο Γέροντας Νεκτάριος». Πότε εκδόθηκε το βιβλίο? Το και βιβλίο, χρονιά εννοώ. Το συγκεκριμένο βιβλίο εκδόθη τώρα προσφάτως, πριν αρκετούς μήνες. Οπότε έχει καινότερα στοιχεία. Ναι, 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 μα είναι το τελευταίο. Είναι το πλέον ενημερωμένο. Γιατί κατά καιρούς φρόντιζα να το εμπλουτίζω με οτιδήποτε νέο. Όπως και τώρα, άλλωστε. Πρώτα θα σας πω για την Μεγάλη Παρασκευή τι έκανε ο Γέροντας. Πριν πάμε πολλά χρόνια, διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που το αφηγείται ο Γέροντας. Προσκυνητές ζήτησαν να γίνεται έξω από το ναό η ακολουθία της αποκαθυλώσεως, διότι πάντα υπήρχε το διαχώρητο και ο λαός δεν μπορούσε να έχει οπτική επαφή με τα τεκτενόμενα. Έτσι στον προάβλιο χώρο δημιουργήσαμε ένα μικρό τεχνητό λοφίσκο από μίμηση του λόφου του φρικτού Γολγοθά. Το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε πάει στο προσκύνημα. Κάτω αριστερά. Δηλαδή είναι, για την ακρίβεια, νότιο-δυτικά. Στο κέντρο του λοφίσκου υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός και κατέρωθεν σε φυσικό μέγεθος η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, του μαθητού της Αγάπης, ο οποίος ανέλαβε κατ' εντολή του Κυρίου την Παναγία. Λίγο πιο πέρα η φιγούρα του Ιούδα κρεμασμένη από ένα κλαδί. Ένα υποβλητικό και συγχρόνως επιβλητικό σκηνικό που πιστεύω ότι συντελεί στην ψυχική ανάθεση και στην κατάνοιξη. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή πρωί μετά τις μεγάλες ώρες βγαίνουμε από το ναό. Πάντοτε διαβάζω τα λόγια του Γέροντα, όπως μου τα αφηγήθηκε στο βιβλίο, κατά λεπτός, και κατευθυνόμαστε προς τον μικρό λόφο του Γολγοθά. Εγώ σηκώνω στους ώμους μου τον βαρύ σταυρό. Βλέπετε, κύριε Δαντήλη, έχουμε τις φωτογραφίες που δείχνουν ακριβώς όλα αυτά, γιατί είναι μερικές εκατοντάδες οι φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο αυτό, ούτως ώστε κανείς να έχει άμεση εικόνα, κυριολεκτικώς άμεση εικόνα των λόγων του Γέροντος και γενικώς της παρουσίας του. Και διασχίζοντας το πλήθος, οδεύω προς το σημείο της αποκαθυλώσεως. Οι εκδηλώσεις του λαού του Θεού είναι πέρα για πέρα συγκινητικές. Όλοι σχεδόν κρατούν άνθη και ανθόνερο με τα οποία αραίνουν τον εσταυρωμένον Ιησού. Το βάρος του σταυρού είναι μεγάλο και το ασθενικό σώμα μου. Όμως ο Κύριος μου δίνει δύναμη και ανταποκρίνομαι στις μεγάλες απαιτήσεις των ιερών στιγμών. Σιγά σιγά η ιερή πομπή φτάνει στο λόφο του Γολγοθά. Είναι η κορυφαία στιγμή. Ανεβαίνω τα σκαλοπάτια μιας μικρής σκάλας και αφαιρώ τα καρφιά, τους ύλους. Ύλης προσιλώθη που λέμε. Από τα άχραντα μέλη του Κυρίου μας. Στη συνέχεια το πανάγιο σώμα του λυτρωτού μας το περιτυλίγω με ολόλευκο και εντυτό σεντόνι και το υψώνω, ευλογώντας τις χιλιάδες των πιστών που γονατιστεί και τεύουν. Ο καθένας για το προσωπικό του πόνο. Αυτό που δεν πρέπει να παραλείψω να σας πω είναι οι συγκλονιστικές υπάρξεις μητέρων, και εδώ επικαλούμε την προσοχή των ακροατών μας, που έχουν χάσει παλικάρια, τα σπλάχνα τους,
από ανίατες ασθένειες και από τροχαία δυστυχήματα κυρίως δικύκλων. Έλεγε από μηχανάκια, έλεγε ο γέροντας. Τραγικές φυσιογνωμίες κρατούν κατάλευκα και εντυμένα σεντόνια, ίσως από αυτά που ετοίμαζαν για να καμαρώσουν παντρεμένα τα παλικάρια τους και τα ρίχνουν πάνω στο άχραντο σώμα του κυρίου. Καθώς τα ρίχνουν, οι τραγικές αυτές μητέρες ψελίζουν: «Πάτερ, το προόριζα για το παιδί μου, για να το στρώσει δηλαδή στο γαμπριάτικο κρεβάτι που λέμε, στο νυφικό κρεβάτι. Και τώρα το δίνω στον Κύριο να αναπαύσει την ψυχή του γιού μου όπου επισκοπεί το φως του προσώπου του». Έτσι όπως ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη, κηρύξε της απαιώνος εκεί καθεύδουση, δηλαδή στους προεκείνου κοιμηθέντας, οι οποίοι ναι μεν είχαν τους προφήτες, αλλά δεν είχαν τον ίδιο τον Θεό ακούσει, όπως οι μετάχριστον όλοι εμείς οι τυχεροί, να το πω έτσι. Γι' αυτό κατέβηκε κάτω, για να τους δώσει την ευκαιρία να ακούσουν το κήρυγμά του. Οι μητέρες λοιπόν αυτές έριχναν το σεντόνι πάνω στο σώμα του Κυρίου, καθώς θα κατέβαινε ο Κύριος στον Άδη, να το πάει το σεντόνι αυτό, η ευαισθησία της μητρικής καρδιάς, η αγάπη του γέροντα, να το πάει στο παιδί τους και σαν χαιρετισμό της μάνας, σαν μια έκφραση της αγκαλιάς της μητρικής, σαν ένα φιλί της μάνας, και να πει στο παιδί τους ότι η μητέρα σου σε θυμάται, παιδί μου. Δεν σε ξέχασε, να πει ο Κύριος, η μάνα σου. Και περιμένει κάποτε να συναντηθείτε. Γι' αυτό είχε γίνει αυτός ο θεσμός. Και να κάνω μια παρένθεση στα λόγια του γέροντος, να σας πω ότι όλα αυτά τα σεντόνια, μιλάμε για πολλές δεκάδες ωραία κεντητά σεντόνια, με ωραία κλωστή, ό,τι καλύτερο, αντιλαμβάνεστε. Τα συγκέντρωνε φυσικά ο γέροντας μετά και με αυτά πρίκησε άπορες κοπέλες στο γάμο τους. Τι ωραιότερο. Το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Τι ωραιότερο. Τι ωραιότερο. Πραγματικά έργο Θεού. Λοιπόν, οι στιγμές είναι πλήρης αγιότητος και ανατάσεως. Είναι πραγματικά απερίγραπτες. Όλος ο λαός προσεύχεται με βουρκωμένα μάτια. Οικετεύουν για υγεία, φωτισμό, αγάπη, ομόνια. Δεν θα ξεχάσω και όταν τέλειωσε αυτές τις στιγμές με τον γέροντα πάνω στη σκάλα, να αποκαθυλώνει το σώμα του Κυρίου το πανάχραντο, οι μητέρες να περιμένουν με τα σεντόνια στην αγκαλιά, χιλιάδες λαού γύρω τριγύρω να μην πέφτει καρφίτσα κάτω, και να ακούγεται η προσευχή του γέροντα, συγκλονιστικό, και ο γνωστός ήχος της καμπάνας της Μεγάλης Παρασκευής. Αντικρίζουμε, έλεγε ο γέροντας, αγαπητοί μου αδελφοί, και πάλι με ιερή συγκίνηση, συμπάθεια και ευγνωμοσύνη πάνω στο σταυρό εμόφυρτο το σωτήρα. Νοερός, ανατρέχουμε 20-21 αιώνες πίσω για να παρακολουθήσουμε, να βιώσουμε το μεγάλο δράμα του θεανθρώπου για τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Ποια ψυχή μένει ασυγκίνητη πρώτου τιμίου σταυρού? Ποια καρδιά δεν συγκλονίζει το θείο πάθος? Ο πόνος του δικαίου ευαισθητοποιεί κάθε ψυχή. Ο γέροντας, όπως βλέπετε, υποβασταζόμενος είναι πάνω στη σκάλα και εν συνεχεία υψώνει το σώμα του Κυρίου και ευλογεί τους πάντες. Κοιτάξτε, λαός εδώ, είναι χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες λαού γύρω τριγύρω. Είναι μια αίσθηση η οποία είναι πέρα για πέρα συγκλονιστική, είναι αποτυπωμένη στην καρδιά μου. Μάλιστα στο τέλος ο γέροντας είχε γράψει τον θρήνο της Παναγίας, ως μητέρα δηλαδή, η οποία ξέσπασε ενώπιον του Κυρίου, του Υιού της και Θεού της, και ήταν τόσο ζεστά αυτά τα απλοϊκά λόγια που έβγαιναν από την καρδιά του γέροντος. Επιτρέψτε μου να σας τα κοινολογήσω όπως δημοσιεύονται στην σελίδα 221 του βιβλίου «Ο Γέροντας Νεκτάριος». Η Παναγία έκλαιγε και έλεγε πικραμένη: «Πού με αφήνεις τέκνον μου, μόνη είναι εδώ και ξένη. Ιέ μου ωραιότατε, λιμάνι της Γαλήνης, εις την πτωχή μητέρα σου απόκριση δεν δίνεις? Πού είναι τέκνον μου γλυκή το κάλος του προσώπου, όπου ποτέ δεν τέριασε με κανενός ανθρώπου? Τώρα σε βλέπω άμορφον, θλιμμένον, νεκρωμένον, το κάλος σου το άρρητον με αίμα καλυμμένον. Τα μάτια μου μοιάζουν πηγή, ποτάμια δάκρυα χύνω, μήπως μπορέσω τα σπληγάς παιδί μου να σου πλύνω?
Ιέ μου γαλινότατε, καύχημα και χαρά μου, πώς εθωρώ τώρα νεκρών και σχίζεται η καρδιά μου. Φωνάζω και στα άψυχα κτίσματα να μιλήσουν, τον ποιητή και πλάστη μου μαζί μου να θρηνήσουν. Βλέπετε τον Σταυρωμένο και την κυρία Θεοτόκο και τα λόγια αυτά που έγραψε ο Γέροντας και τα απήγγελε πάντοτε στο τέλος κάτω από τον Σταυρό. Τι συνέβη τώρα το 2016, κύριε Δαντήλη? Ένα χρόνο μετά την έξοδο από τη ζωή αυτή του Γέροντος. Το 15 σας είπα προηγουμένως ότι συνέβη. Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ακούστε την αφήγηση. Το 16 μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να συμπληρώσεις το βιβλίο με αυτή τη μαρτυρία από τα χείλη μου. Γιατί ήθελε πάντα ο Γέροντας να είναι ακριβή, να μην είναι υπερβολικά τα στοιχεία. Και ξέρουμε πολύ καλά, κάνω μια παρένθεση, και εσείς ως θεολόγος που είστε εκλεκτός και εγώ με τις ελάχιστες θεολογικές γνώσεις μου, ότι με τα συναξάρια δεν μπορούμε να βάζουμε προσωπικό παράγοντα. Ο καλός μας ο Παππούλης, ο καλός μας ο Άγιος. Βλέπετε, πάνω απ' όλα οι Ευαγγελιστές, οι ιεροί Ευαγγελιστές, οι τέσσερις. Δεν είναι ο καλός μας ο Κύριος, ο χρυσός μας ο δάσκαλος, όπως ενδεχομένως σε μια έκφραση, σε μια έξαρση ενθουσιασμού θα μπορούσε να λέει ο καθένας μας για τον πνευματικό του, για τον γέροντά του, που δεν πρέπει. Λιτά το καιρό εκείνο έγινε αυτό, αυτό, αυτό. Και με τα συναξάρια των Αγίων δεν μπορούμε να προσθέτουμε ούτε να αφαιρούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει ακριβής να είμεθα. Μεγάλη Παρασκευή του 2016, διαβάζω τη 222 σελίδα. Ακριβώς ένα χρόνο μετά το συγκλονιστικό γεγονός, συνομιλούμε, λέω μια εισαγωγή πρώτα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και οι αναγνώστες του βιβλίου, για εκατομμυριωστή φορά, κυριολεκτικώς, μέσα στα 33 χρόνια της πνευματικής επικοινωνίας μας με τον πολιό Γέροντα Νεκτάριο στο κελάκι του. Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης καταγράφουμε όσα είδε και άκουσε με τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής ένα έτος πριν, όταν βγήκε από τον χώρο χρόνο. Τον ερωτώ, καταρχήν τοποθετούμενος: Γέροντα, ευλογείτε, με ζωηρότατον ενδιαφέρον αναμένουμε να αποκαλύψετε τη συγκλονιστική εμπειρία σας. Παρακαλώ. Γέροντας Νεκτάριος: Ο Κύριος να σας ευλογεί, αξιότιμε κύριε Μελινέ, αγαπητό μου παιδί, εκείνος τον οποίον με όλη τη δύναμή μου δοξάζω που σας εφώτισε να συνομιλήσουμε αυτή την μεγάλη ημέρα. Μεγάλη Παρασκευή του 16, μετά την αποκαλύψη, κάναμε την συνομιλία αυτή και μου ανέφερε τις λεπτομέρειες των γεγονότων που πριν ένα χρόνο είχαν συμβεί, το 15 σας είπα. Για να καταγράψετε με την πασίγνωστη συγγραφική σας δυνότητα και σοβαρότητα και αυτή την εμπειρία μου, περιβάλλοντάς τη με την εξαιρετική θεολογική κατάρτισή σας, ώστε να αποτυπωθεί και αυτή στο βιβλίο ο Γέροντας Νεκτάριος, που επίσης εκείνος σας εφώτισε και συνεγράψατε, καλώντας σας να το πράξετε δια του τότε επιμενάρχου μου, σεβασμιωτά του Αγαθονίκου, ο οποίος και το προλόγησε. Ζητώ συγγνώμη πάλι που κάπου αναφέρομαι στο όνομά μου, αλλά δεν μπορώ να λιώσω ακριβώς τα λόγια του Γέροντος. Γι' αυτό το κάνω. Και να με συγχωρείτε. Τα κατεμέ. Επί τη ευκαιρία, επιτρέψατε μου να αναφέρω ένα απόσπασμα από την πνευματική διαθήκη μου που έγραψα και υπέγραψα και δημοσιεύεται στις σελίδες 304-307 του Οσάνου βιβλίου. Την αντιπαρέρχομαι επειδή τη διαβάσαμε προηγουμένως. Έρχομαι τώρα στην παράκλησή σας, κύριε Μελινέ. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής του 2015, επειδή τις ημέρες εκείνες ήμουν ασθενής, 85 τότε ετών, τώρα 86, 88 ακοιμήθη, με συνεβούλευσαν οι πατέρες και οι λοιποί αδελφοί να μην επαναλάβω ό,τι καθιέρωσα πριν από μισό αιώνα, 50 χρόνια και το έκανε αυτό, και τηρούσα έκτοτε κατέτος ανελιπώς, να παίρνω δηλαδή τον Τίμιο Σταυρό επώμου και να αποκαθιλώνω το πανάχραντο σώμα του Κυρίου μας εκτός του ναού στον τεχνητό λοφίσκο του Γολγοθά. Έκανα παρακοή, συνεχίζω ο Γέροντας την αφήγησή του, τη συγκλονιστική αφήγησή του που επιγράφεται μέσα στο βιβλίο ο Γέροντας Νεκτάριος μπροστά στον θρόνο του Θεού που έφτασε η ψυχή του. Είναι συγκλονιστικό πέρα για πέρα. Έκανα παρακοή, μην μπορώντας να αφήσω τα πλήθη των πιστών που σειραίουν κατέτος από μακριά, παραπονεμένα. Τους είπα μάλιστα, εγώ θα πάω και σπεθάνω. Πραγματικά, προχώρησε η ακολουθία μαζί με έναν ακόμη κληρικό μέσα στο ναό, μίλησα στο εκκλησίασμα και με τον Σταυρό στον ώμο μου βγήκαμε. Με υποβάσταζαν ο τοπικός πρόεδρος και ο διοικητής της αστυνομίας Λαυρίου. Έκανα την αποκαθήλωση και μίλησα σε πλήθος πιστών, ίσως 7.000 άνθρωποι. Ανάμεσα στους οποίους τραγικές μητέρες που έχουν χάσει παιδί κυρίως από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και δίκυκλα, όπως είπαμε προηγουμένως.
Όπως γνωρίζετε άριστα, κύριε Μελινέ, καθώς είστε δεκαετίες δίπλα μου, το έχετε άλλωστε τόσο όμορφα καταγράψει και αυτό στις σελίδες του εκλεκτού βιβλίου σας για την ανηφορική ζωή μου, κρατούν και εντυμένα σεντόνια που προόριζαν για το γαμήλιο κρεβάτι του παιδιού τους και τα ρίχνουν τώρα στο αποκαθυλωμένο σώμα του κυρίου να τους τα πάει σαν χαιρετισμό, σαν ένδειξη ότι προσεύχονται συνεχώς για αυτά. Φέρω λοιπόν τον κύριο Επόμου και φορτωμένος στα πολλά αυτά σεντόνια, επέστρεφα υποβασταζόμενος πάντοτε στο ναό. Βρισκόμουν στο ανηφοράκι, έξω από το παρεκκλήσιο του Αγίου Μινά, όταν αισθάνθηκα τα γόνατά μου να λυγίζουν. Πώς μου ήρθε ο λογισμός ότι πεθαίνω, και ένιωσα την ανάγκη να αποχαιρετήσω τους πιστούς λέγοντας: «Παιδιά μου, πεθαίνω. Συγχωρήστε με. Να έχετε την ευχή μου». Λέγοντας την τελευταία λέξη, σωριάστηκα στην άσφαλτο, δίχως να προλάβουν οι δύο κύριοι να με συγκρατήσουν, λόγω του μεγάλου βάρους των πολλών υφασμάτων που υπερεκάλυπταν το πανάχρωτο σώμα του κυρίου. Μελάνιασα, όπως μου είπαν εκ των υστέρων, και δεν αισθανόμουν το παραμικρό. Κάποιος γιατρός με πλησίασε, μάλιστα γνωρίζω ποιος γιατρός είναι, με πλησίασε σε ένα από τους ναούς του Πειραιός, σε μια από τα κηρύγματα που κάνουμε την ευλογία του Μητροπολίτου μας, του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, του κυρίου Σεραφείμ, με πλησίασε μια κυρία και μου λέει: «Είμαι η αδελφή του γιατρού που διαπίστωσε το θάνατο του γέροντα. Βρισκόμουν συγκεκριμένα στον Τίμιο Σταυρό Καστέλας», που με πλησίασε, και έχω το όνομα του γιατρού. Και αφού εξήτασε, είπε ο γιατρός: «Πάει, τον χάσαμε τον γέροντα». Ζήγωσε ένας ακόμη και είπε τα ίδια. Μάλιστα με σύριγγα που είχε μαζί του, προσεπάθησε να αντλήσει αίμα εις μάτιν. Ένα υγρό τράβηξε σαν νερό. Μου έκαναν μαλάξει στο στήθος για ανάνυψη. Έφτασε ταχύτητα ασθενοφόρο και το πλήρωμά του είπε ότι πλέον χρειαζόταν άλλο όχημα. Μαύρου χρώματος. Ο κόσμος έκλαιε γοερός. Με μετέφεραν στο κελί για να με ετοιμάσουν οι κληρικοί και να με τοποθετήσουν εν συνεχεία στο ναό να με ασπαστεί ο κόσμος. Μέσα σε όλο αυτό το κενό, σε εισαγωγικά είναι η λέξη κενό, του χώρου και του χρόνου, ένιωθα, πάλι σε εισαγωγικά το ρήμα, την ψυχή μου να ανεβαίνει. Προσέξτε. Εκείνη δηλαδή το αισθανόταν που είναι αθάνατη, γιατί το σώμα ήταν νεκρό. Τον ετοίμαζαν πάνω στο κρεβάτι. Τον σαβάνωναν με απλά λόγια. Τον ξεντήσαν τα άμφια που φορούσε, τα ράσα, να τον καθαρίσουν, να τον πλύνουν όπως προβλέπεται, να του βάλουν τα άμφια, τον πάνω στο ναό προς προσκύνηση. Όπως έγινε τώρα. Ένιωθε η ψυχή μου σαν να ήταν σε έναν ανελκυστήρα που ανέβαινε και συνεχώς επεκαλείτο τον Άγιο Νεκτάριο. Άγιο Νεκτάριε, σύ που ήσουν ο προστάτης μου, ο δικηγόρος μου, ο γιατρός μου, πάντα σε παρακαλούσα να είσαι δίπλα μου όταν ο άγγελος θα μεταφέρει την ψυχή μου στον θρόνο του Θεού. Έλα λοιπόν Αγία μου, γιατί φοβάμαι τον δικαιοκριτή, καθώς έχω μόνο αμαρτίες και καθόλου έργα καλά. Όταν έφτασε η ψυχή μου εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, βλέπει, σε εισαγωγικά η λέξη, το ρήμα, ακόμη ψηλότερα μία αναψίδα με πολλές μεγάλες σμυρτιές. Είναι οι μυρσινιές που λέμε, οι μυρτιές. Αλλά ο γέροντας έλεγε έτσι, σμυρτιές, και το κράτησε ακριβώς το γλωσσικό του ιδίωμα. Που έστεκαν στον αέρα, αυτή η μεγάλη αψίδα από τις σμυρτιές, στον αέρα. Δεν ακουμπούσαν πουθενά. Στο κέντρο της αψίδος, εναερίος, ίστατο ο κύριος με το λευκό χιτώνα, όπως τον βλέπετε στην εικόνα που έχω δίπλα μου. Είναι αυτή η εικόνα, κύριε Δαντήλη, του κυρίου, όπως τον είδε ο γέροντας μετά την κοίμησή του το 2015. Την είχε δίπλα στο κελί του, την εικόνα, σας τη δείχνω τώρα όπως είναι μέσα στο βιβλίο. Σε αυτό το κρεβάτι ήτανε, στο κελάκι του που τον άλλαζαν τον γέροντα και τον προετοίμαζαν. Δεν μπορούσα να διακρίνω το πρόσωπο του κυρίου, λέει ο γέροντας, γιατί ακτινοβολούσε σαν ήλιος υπέρλαμπρος. Διέκρινα το όλον του. Είδα τα άχραντα χέρια του, τις παλάμες και τα πέλματα. Ω, εκείνη η γαλήνια παρουσία του. Ενώπιόν του γονατιστός, στον αέρα και εκείνος, ο Άγιος Νεκτάριος, με ένα λεπτό φωτοστέφανο, σαν χρυσή ροδίτσα, έτσι μου το χαρακτήρισε, γύρω από το κεφάλι του. Δεν φορούσε μαύρο ράσο, αλλά μάλλον άμφια, ο Άγιος. Ενώ εγώ έτρεμα και κοίταζα εκστατικός, γεμάτος δέος, ακούστηκε τότε η θεανδρική φωνή του Χριστού προς τον Άγιό του. Νεκτάριε, γνωρίζεις αυτή την ψυχή που έφτασε από τον κόσμο? Ναι, κύριε, είναι δικό μου το παιδί. Δέομαι να επιτρέψεις να επιστρέψει εις το φιλανθρωπικό έργο του εις τον πονεμένο συνάνθρωπον. Εγώ, κύριε Μελινέ, κατά την διάρκεια αυτού του διαλόγου κοίταζα με φόβο και δέος παντού, αναλογιζόμενος ότι κάπου εκεί θα είναι οι γονείς και τα 15 από τα 17 αδέλφια που είμαστε. Τώρα έχει μείνει ένας αδελφός του γέροντα τελευταίος, ο κύριος Πέτρος Βιτάλης. Ένιωσα την ψυχή μου να σκυρτά και να φωνάζει νοσταλγικά τη μητέρα μου, υπεραγαπούσε τη μάνα του. «Μάνα, με γνωρίζεις, είμαι ο Βασιλάκης.
το κατακόσμο όνομά του. Το 16ο παιδί που γέννησες και θύλασες. Σ' αγαπώ μάνα και σου ζητώ συγγνώμη που σε στενοχωρούσε και από 15 ετών έφυγα από την αγκαλιά σου και μπήκα στο μοναστήρι για την αγάπη του Χριστού. Τότε ο Κύριος, δίχως να πει άλλη λέξη, κίνησε χαρακτηριστικά το χέρι, δίνοντας στην ψυχή μου εντολή να επιστρέψει. Ω Κύριε, αναρωτιόμουν, τι καλό σου έκανα και δεν με μαλώνεις, δεν με καταδικάζεις. Τι αγαθόν είδες σε μένα τον ελεηνό και με περίμενες ο ίδιος. Το μόνο ήταν που σε αγάπησα με το ίνεμα από 7 ετών εκεί στον Άγιο Νικόλαο Πειραιός, που είδα την εικόνα σου και υποσχέθηκα την αφιέρωσή μου σε σένα από 7 χρονο παιδάκι. 15χρονος έφυγα από την αγκαλιά της μάνας και των αδελφών μου και πήγα στο μοναστήρι, στον Όσιο Μελέτιο, στον Κυθερώνα, που ήταν ανδρό μοναστήρι τότε. Πραγματικά, τίποτε δεν του προσέφερα, κύριε Μελίνα, γι' αυτό περίμενα να με καταδικάσει ο Κύριος λέγοντας «Φύγε βρωμοκαλόγερε, που έλεγες ψέματα και έκανες τούτο και εκείνο το κακό». Τα λόγια του γέροντα πάντα. Το αντίθετο, ό, η ανοχή και η μεγαλοσύνη του, μου έκανε νεύμα να γυρίσω στη γη. Κατάλαβα τότε την αντίστροφη καθοδική πορεία του πνευματικού ασανσέρ. Και ξαφνικά άνοιξα τα μάτια μου εδώ στο κρεβάτι, στο κελί μου. Μόλις τα άνοιξα, αναρωτιόμουν ποιος είμαι, πού είμαι, μέχρι να συνειδητοποιήσω. Κίνησα το χέρι μου, λέει, και έπιασα τις εικόνες που είχα γύρω από το κρεβάτι που μνημονεύονται προηγουμένως. Κύριε Δαντήλη, ο γιατρός που είχε διαπιστώσει πρώτος το θάνατό του, χτύπησε την πόρτα του κελιού γιατί καθυστερούσε να βγάλουν τον γέροντα. Να τον πάνε στο ναό για το προσκύνημα του σκηνώματος. Γιατί καθυστερείτε, πρέπει να πάμε πίσω στην Αθήνα, γυρίσουμε ταλαιπωρημένοι από το πρωί εδώ, ήρθαμε κλπ. Φέρτε το σκηνώμα. Ποιο σκηνώμα, ο γέροντας είναι μέσα, ζει. Τι λέτε, κυρία μου, λέει ο γιατρός, με αυστηρότητα. Καταλαβαίνω την αγάπη σας στο πρόσωπο του γέροντα, όλοι τον αγαπάμε, αλλά μην υπερβάλλετε. Μα ελάτε να δείτε, λέει, γιατρέ. Και πάει και βλέπει το γέροντα μέσα, οροζόντανο του χαμογελάει. Έβαλε μετάνια κάτω στο έδαφος, στο πάτωμα, ο γιατρός, κλαίων γοερός και φιλώντας τα χέρια και τα πόδια του γέροντα. Αυτό δημοσιεύεται στη σελίδα 222-228 του βιβλίου «Ο Γέροντας Νεκτάριος». Αν θέλουμε να δώσουμε ένα τηλέφωνο... Έτσι όπως το περιγράφει και το αφηγείται... Ο ίδιος με τα φωτογραφικά στοιχεία που είδατε, κύριε Δαντήλη. Επειδή είναι στο βιβλίο μου το μέσα το τηλέφωνο, μπορώ να το δώσω, κύριε Δαντήλη, και άλλωστε καλή φορά το έχετε ζητήσει να γίνει. 693-2210-716, 693-2210-716, και το email είναι manolismelinos@gmail.com. manolismelinos@gmail.com. Και παρακαλώ επί την ευκαιρία όσους έχουν μερικές αναμνήσεις, ήταν η επιθυμία του γέροντος αυτή να συμπληρωθεί αυτό το μπουκέτο, αυτή η ανθοδέσμη, τώρα μετά θάνατο του γέροντος, προς δόξαν Θεού και προς στηριγμών των πιστών. Λοιπόν, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Να σας δεσμεύσω και για την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Ξέρετε ότι ποτέ δεν θα σας πω όχι. Να είστε καλά. Την ευχή του μακαριστού γέροντα να έχουμε. Αμήν. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, κυρίες και κύριοι, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα περισσότερο στα όσα ο κύριος Μελινός μας ανέφερε, μας διάβασε μέσα από το βιβλίο «Ο Γέροντας Νεκτάριος». Είναι η αυτοβιογραφία του γέροντος Νεκτάριου Βιτάλη. Ένα βιβλίο με πολλές λεπτομέρειες, έτσι όπως το έχει αφηγηθεί ο ίδιος ο μακαριστός γέροντας, και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ξεφελίζοντάς το. Έχετε να διαβάσετε και να δείτε αρκετά. Θα επανέλθουμε πρώτα αυτό στην επόμενη εβδομάδα. Σας προτρέπουμε τούτη την ώρα να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σε λίγα λεπτά η ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Συχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή μας ακρόαση. Την ευχή του Γέροντα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην Αγία Γη. Εκδρομή στα Πανάγια προσκυνήματα με υπευθυνότητα και γνώμονα την ασφάλεια όλων. Σας καλούμε να σταθούμε δίπλα στους Αγιοταφείτες Πατέρες και το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Προσκύνημα στην Αγία Γη με την εγγύηση της Πειραϊκής Εκκλησίας.